Γεια σας, είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου ενότητα 6, όπου θα αναλύσω τις εντολές Ink, Dep, Loop, GCXZ, Dap, Displacement. Το έργο υποστηρίζεται αυτό από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εντολή λοιπόν Ink της Assembly 86 δέχεται μία μόνο παράμετρο. Η παράμετρος αυτή είναι ένας καταχωρητής 8-bit ή 16-bit ή μία θέση μνήμης. Το Ink βγαίνει από το Increase, αύξηση, και συγκεκριμένα αύξηση κατά 1. Η εντολή λοιπόν αυτή προσθέτει 1 στο συγκεκριμένο καταχωρητή. Δεν επηρεάζεται η σημαία κρατουμένου, αλλά επηρεάζεται η σημαία επιπρόσθετου κρατουμένου. Για παράδειγμα, αν το C High έχει τιμή 5, η εντολή Ink C High θα κάνει το C High να έχει τιμή 6. Αν SI έχει 0α, τότε το Ink SI έχει ως συνέπεια να γίνει SI ίσον 0β. Αν το AL έχει 2,55, το Ink AL θα κάνει το AL ίσον 0 και θα ενεργοποιηθεί βέβαια η σημαία auxiliary flag του κρατουμένου. Δηλαδή το κρατούμενο δεν θα πάει στο carry flag, θα πάει στο auxiliary flag. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι αν και το Ink SI, Ink και ένας καταχωρητής Ink SI ας πούμε, έχει ίδια μορφή, ίδιο αποτέλεσμα με το add SI,1, εντούτοις το add SI,1 κάθε φορά τροποποιεί όλο τον SR καταχωρητή, ενώ το Ink μόνο την auxiliary flag. Μια παρόμοια εντολή με το Ink είναι η DEC, μόνο που αντί να αυξάνει, μειώνει κατά 1. DEC είναι από το decrease. Ομοίως δέχεται μία παράμετρο, είτε έναν 8-bit ή 16-bit καταχωρητή ή μία θέση μνήμης. Μειώνει λοιπόν κατά 1 το συγκεκριμένο καταχωρητή και επηρεάζεται μόνο η σημαία του επιπρόσθετου κρατουμένου. Για παράδειγμα, αν το CH είναι τιμή 5, τότε το DEC CH θα το κάνει να έχει τιμή 4 και ούτω καθεξής. Μία άλλη εντολή που χρησιμοποιείται και μας βοηθάει πάρα πολύ στην δημιουργία βρόχων επανάληψης είναι η εντολή loop. Η εντολή loop λοιπόν συντάσσεται με loop και ετικέτα μνήμης, που σημαίνει ότι να μεταβεί η εκτέλεση στην ετικέτα μνήμης για αριθμό επαναλήψεων ίσο με CX. Πρέπει λοιπόν όμως πριν από την ετικέτα να αρχικοποιήσουμε το CX, δηλαδή να κάνουμε ένα move CX, έναν αριθμό, π.χ. CX,30, αν θέλουμε 30 φορές. Και συνέχεια υπάρχει το κομμάτι, μετά υπάρχει ετικέτα, μετά υπάρχει το κομμάτι του κώδικα και μετά είναι το loop, όπως θα δούμε παρακάτω. Και κάθε φορά λοιπόν εκτελείται το κομμάτι του κώδικα, μόλις φτάνει στο loop, μειώνει το CX κατά 1 και πηγαίνουμε πάλι στην ετικέτα που ξεκινάει ο βρόχος επανάληψης. Αν το CX έχει τιμή 0, μετά την αφαίρεση η εκτέλεση συνεχίζεται μετά το βρόχο. Αν το CX έχει τιμή μεγαλύτερη από το 1, από το 0, τότε η εκτέλεση συνεχίζεται στη θέση μνήμης, ετικέτα μνήμης. Ένα παράδειγμα λοιπόν είναι η επανάληψη τμήματος κώδικα 10 φορές, άρα αρχικοποιούμε το CX τιμή 10, move CX,10. Έχουμε την ετικέτα S-loop άνω κάτω τελεία, τοποθετούμε εντολές και στο τέλος του βρόχου τοποθετείται η εντολή loop S-loop 1, που σημαίνει να μεταβεί στο S-loop 1. Αν το CX έχει αρνητική τιμή 0 και εκτελεστεί loop, τότε θα αφαιρεθεί 1 και θα γίνει τιμή 0FFFFH και θα επαναληφθεί το loop 65535. Γιατί αν λοιπόν το CX έχει αρνητική τιμή 0, τότε το loop αφαιρεί 1, οπότε πάμε στην τιμή FFFFH, άρα λοιπόν θα εκτελεστεί το loop FFFFH φορές. Γιατί ο CX είναι ένας 2-byte καταχωρητής, άρα έχει μέγιστη τιμή FFFF. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε μέσα σε αυτό το κομμάτι κώδικα να μην τροποποιούνται οι καταχωρητές CH, CLOW και CX. Γιατί αυτοί οι καταχωρητές προσδιορίζουν τις επαναλήψεις. Οπότε αν τροποποιούμε τον δίκτυο επανάληψης μέσα στο βρόχο επανάληψης, τότε γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα.
Σε περίπτωση που θέλουμε να έχουμε ένθετο βρόχο μέσα στο βρόχο αυτό χρησιμοποιώντας το CX, τότε θα δούμε σε επόμενη διάλεξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δομή push και pop προκειμένου να επιτύχουμε τη διασφάλιση της ακεραιότητας του καταχωρητή CX. Έτσι λοιπόν, ένα παράδειγμα loop, αν θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα string χωρίς λέα και α-high-09, έχουμε λοιπόν ένα μήνυμα DB σε ένα σημείο που λέει τέλος προγράμματος με δολάριο, το οποίο είναι 18 χαρακτήρες, άρα βάζουμε move CX,18 και φορτώνουμε στο BX το μήνυμα και μπαίνουμε στο βρόχο επανάληψης. Ο βρόχος επανάληψης λοιπόν κάθε φορά βλέπουμε χρησιμοποιεί τις αγγείλες, όπου αγγείλει είναι η μορφή της διευθυσοδότησης όπου δείχνει το BX. Το BX, όταν κάνουμε λέα BX μήνυμα, συνδέεται με τη διεύθυνση του πρώτου χαρακτήρα, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το TAF. Άρα λοιπόν το B είναι εκεί που βρίσκεται το TAF. Άρα λοιπόν φέρνουμε τον πρώτο χαρακτήρα στο DL, αυξάνουμε το BX κατά 1 ώστε να δείχνει στην επόμενη διεύθυνση, δηλαδή στον επόμενο χαρακτήρα. Βάζουμε τον στον α-high το 02, καλούμε το interrupt 21H, που σημαίνει εκτυπώνεται ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Μετά πάμε στην επόμενη επανάληψη, όπου εκεί πέρα το BX τώρα έχει ενημερωθεί ήδη και δείχνει στην επόμενη διεύθυνση. Φέρουμε τον επόμενο χαρακτήρα, το ε, στο DL, αυξάνουμε το BX κατά 1, δείχνει στον επόμενο χαρακτήρα το λάμδα και αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς. Αν δεν ξέραμε ότι το μήνυμά μας έχει 18 χαρακτήρες, θα μπορούσαμε να βάλουμε μια πολύ μεγάλη τιμή, ας πούμε FFFF, και κάθε φορά όταν μεταφέρουμε έναν χαρακτήρα στο DL, move DL,BX, να συγκρίνουμε, δηλαδή να κάνουμε CMP DL, δολάριο, γιατί θέλουμε να ολοκληρώνεται στο δολάριο. CMP λοιπόν DL, δολάριο, μέσα σε διπλά εισαγωγικά, γιατί θέλουμε να συγκρίνουμε το χαρακτήρα αυτό αν είναι δολάριο, και αν είναι δολάριο να βγαίνουμε έξω από το βρόχο. Δηλαδή, αν είναι δολάριο, J equal, άμα είναι δολάριο, να πάμε στο end loop, έξω από το βρόχο, και το end loop είναι ακριβώς κάτω από την εντολή loop. Δηλαδή, ακριβώς κάτω από την εντολή loop υπάρχει το end loop, άνω κάτω τελεία. Μία πολύ χρήσιμη εντολή είναι το JCXZ, δηλαδή jump αν το CX είναι 0. Πολύ χρήσιμη εντολή αν δεν γνωρίζουμε από πριν την εντολή του CX. Γιατί είπαμε ότι αν το CX έχει τιμή 0 και εκτελεστεί το loop, τότε αυτόματα ο βρόχος επανάληψης θα εκτελεστεί 65.545 φορές, δηλαδή FFFFH. Η σύνταξη λοιπόν είναι JCXZ, ετικέτα μνήμης, όπου η ετικέτα μνήμης είναι μια ετικέτα μετά την εντολή του loop. Για παράδειγμα, πριν να μπούμε στο loop, εκτελούμε το GCXZ after loop 1, δηλαδή αν το CX είναι 0, να μεταβούμε στο after loop 1, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εκτέλεση. Και μέσα στο loop είναι κανονικά το S-loop 1 η ετικέτα και το loop S-loop 1. Πολύ χρήσιμη αυτή η εντολή, ιδιαίτερα αν δεν ξέρουμε πόσες επαναλήψεις θέλουμε να κάνουμε από το CX. Μία παρόμοια εντολή με το loop είναι η εντολή loop nie, loop not equal, όπου πραγματοποιεί την επανάληψη όταν το CX είναι διαφορετικό από το 0 και 0 flag είναι 1. Δηλαδή, το αποτέλεσμα της προηγούμενης αριθμητικής πράξης είναι ίσο με 0. Η loop εψιλον λοιπόν πραγματοποιεί την επανάληψη αν το CX διαφορετικό από το 0 και 0 flag ίσον 1. Το loop νι εψιλον πραγματοποιεί την επανάληψη αν το CX είναι και αυτό διαφορετικό από το 0 και 0 flag ίσον 0. Δηλαδή παρατηρούμε ότι οι εντολές loop επηρεάζονται από τον καταχωρητή σημεών και συγκεκριμένα το 0 flag. Έτσι λοιπόν, ένα παράδειγμα με τη loop νι εψιλον, έχουμε ορίσει ένα buffer DB 126 DAP του 0.
move CX,256, θέλουμε 256 φορές να εκτελέσουμε το βρόχο επανάληψης, Lea BX Buffer, φορτώνουμε την διεύθυνση του buffer στο BX και πηγαίνουμε μέσα στο βρόχο επανάληψης που ξεκινάει από την ετικέτα again, ανά κάτω τελεία. Έχουμε move αλφα high 0,8 για εισαγωγή του χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας την 21η κλίση H2MS DOS. Μεταφέρουμε το χαρακτήρα αυτό στην διεύθυνση που δείχνει το buffer. Move αγγίλες BX,AL σημαίνει τοποθέτησε το χαρακτήρα που μόλις έχει εισαχθεί σε ASCII μορφή και βάλτο στη διεύθυνση που υποδηλώνεται από τον καταχωρητή VX. Συνέχεια αυξάνουμε το VX κατά 1 και κάνουμε compare το AL με το 0D, μήπως έχει πατηθεί το Enter. Αν έχει πατηθεί το Enter, τότε το Zero Flag θα πάρει την τιμή 1, οπότε θα μας σταματήσει την επόμενη εντολή που είναι το Loop Ne. Άρα λοιπόν βλέπουμε με την εντολή Loop Ne μπορούμε να επιταχύνουμε κάπως τον κώδικα με το να γράψουμε λιγότερες εντολές assembly. Μία οδηγία που είδαμε πιο πριν είναι η οδηγία DAP. Δεν είναι μια εντολή, αλλά είναι οδηγία προς τον assembler. Και σε αυτή την οδηγία επαναλαμβάνεται ένα byte όσες φορές αναγράφεται πριν από τον DAP. Δηλαδή, άμα δώσουμε 10 DAP του 0, σημαίνει θα δημιουργηθούν 10 byte με αρχική τιμή του 0. Βέβαια, αυτό γίνεται ισοδύναμο με το να γράψουμε 10 φορές το byte. Δηλαδή, να κάνουμε 0,0,0,0 επί 10 φορές. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε πίνακες με συγκεκριμένες αρχικές τιμές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να δηλώσουμε όλες τις τιμές στην ίδια γραμμή, όπως πίνακας DB 10,13, 0α8, 3, 4 και το καθεξής, είτε μπορούμε να δηλώσουμε μία θέση μνήμης, 10 DAP του 0 ενδεχομένως, και συνέχεια να τοποθετούμε τιμές κάθε φορά στο πίνακα του αγγίλες SI. Κάτι που είναι αντικείμενο της διευθυνσοδότησης αυτού, οι αγγίλες. Με τη διευθυνσοδότηση επιδιώκεται η ανάκτηση ή η ενέβρεση ενός δεδομένου λοιπόν από τη μνήμη και η προσπέλαση στη μνήμη γίνεται με το συνδυασμό δύο καταχωρητών. Ο πρώτος είναι ο καταχωρητής τμήματος και ο δεύτερος είναι μια σταθερά ή το ενός καταχωρητή δείκτη. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι να γνωρίζουμε ποιους καταχωρητές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για διευθυνσοδότηση. Αυτή είναι η συγκεκριμένη εξής. VX ή VP, όχι και τους δύο, έναν από τους δύο. SI ή DI, έναν από τους δύο και μία μετατόπιση. Επιτρέπονται, λοιπόν, οποιαδήποτε συνδυασμοί, αρκεί να μην είναι conflict. Και ασφαλώς μπορούν να αποσιάζουν και κάποιες στήλες. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε σκέτο BX, σκέτο SI, σκέτο μία μετατόπιση αριθμό. Να έχουμε BX και SI, BX και SI και μετατόπιση, BP συν SI σε μετατόπιση και ούτω καθεξής. Δηλαδή, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευελιξία σε αυτό το θέμα. Όταν έχουμε πρόσβαση σε ένα πίνακα, δεν περιοριζόμαστε στα φυσικά του όρια. Για παράδειγμα, η εντολή move AL array 1 του 2, ο πίνακας array 1 βλέπουμε ότι έχει 0, 1, 2, 3, 4. Έχει 5 byte με διευθύνσεις από 0 μέχρι 4. Αν μας ζητήσουμε το move AL array 1 του 2, τότε αυτό που θα μας φέρει θα είναι το 13. Γιατί στη διεύθυνση, ξεκινώντας από το array 1 μετατόπισης συν 2 byte, είναι το 13. Γιατί το array του 0 είναι το 11, array του 1 είναι το 12, array του 13 είναι το 13. Array του 2 είναι το 13. Η εντολή move AL array του 4 ομοίως θα μας φέρει την τιμή 15. Το array 1, η τελευταία τιμή λοιπόν, 4 byte μετατοπισμένο από την αρχή, είναι η τιμή 15. Η εντολή move AL array 1 του 5, οπότε τώρα σημαίνει ότι πάμε ένα byte παραπάνω ακόμα, άρα τότε θα δώσει την τιμή 30, που είναι και το μηδενικό στοιχείο του array 2. Δηλαδή, οι ετικέτες είναι άγκυρες, να το σκεφτόμαστε έτσι, που σημαίνει ότι δεν περιορίζεται σε κάποιο μέγεθος. Η εντολή array 1 του 7 θα δώσει την τιμή 50. Δηλαδή, 7 byte μετατοπισμένο από την array 1,
έχουμε τη ΜΗ 50 που αποτελεί και ταυτόχρονα την δεύτερη, το δεύτερο byte του Array 2. Η εντολή move AL Array 2 του μείον 1 σημαίνει από το Array 2 πάμε μείον 1, μείον 1 byte, ένα byte πιο πίσω. Μας δίνει τη ΜΗ 15. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν ότι οι ετικέτες είναι άγκυρες και μπορούμε να μεταβούμε και θετικά και αρνητικά στο χώρο διευθύνσεων. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη ενότητα.